Γεια σας αγαπημένα μου φιλαράκια, καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα βιντεάκι σε αυτόν εδώ το κανάλι. Είμαι η Αναστασία και βρίσκεσαι στο κανάλι Welcome to my home by Αναστασία. Ένα κανάλι το οποίο ασχολείται με την οικογένεια και το σπίτι, τις διακοσμήσεις και τα haul. Αν σας αρέσουν αυτά τα θέματα, πατήστε την εγγραφούλα που βρίσκεται ακριβώς από κάτω. Πατώντας και το καμπανάκι θα παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε βίντεο που ανεβάζουμε. Σήμερα έχουμε ένα supermarket haul. Πάμε για το intro μας και ερχόμαστε αμέσως πίσω για να αρχίσουμε. Πάμε! Λοιπόν, και είναι η πρώτη φορά που κάνω το βίντεο, το supermarket haul βασικά, από μπροστά, δηλαδή πάντα στέκομαι ή από πίσω ή σας δείχνω κατευθείαν το προϊόν. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι τόσο κοντά στη κάμερα για ένα supermarket haul. Είναι όμως κάτι που ήθελα να δοκιμάσω γιατί δεν το έχω ξανακάνει. Έχουμε έτσι άμεση επαφή και μπορώ να σας δείχνω τα προϊόντα πιο καλά στην κάμερα. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε. Έχουμε βάρει αλεύρι χωριάτικο. Ήταν ένα συν ένα. Είναι χωριάτικο αλεύρι θρίαμβος. Και έτσι πήραμε δύο. Προχωράμε σε δύο σακ τα οποία έχουμε πάρει. Αυτό είναι το ροζ. Μ' αρέσει πάρα πολύ η γεύση. Ξέρω ότι δεν είναι σωστό να πίνουμε τα ποτά ενέργειας, όμως κάποτε τα χρειάζομαι. Και αυτό εδώ είναι με 0 θερμίδες. Είναι το zero, το σακ, το γαλάζιο. Πήρα έναν από αυτό και έναν από αυτό. Προχωράμε σε μαργαρίνη Flora Light, αυτήν εδώ. Πήραμε και δύο ρολά κουζίνας και αυτά ένα συν έναν ήταν. Αυτά εδώ. Λέει χαρτί καθαρισμού professional. Πήραμε χαρτί κουζίνας. Έχουμε υγρομάντιλα, μωρομάντιλα, δηλαδή για όποιους τα λένε μωρομάντιλα, άλλοι τα λένε υγρομάντιλα, άλλοι μωρομάντιλα. Πήραμε δύο συσκευασίες που έχει κάθε μία τρία μέσα. Πραγματικά δεν τα προλαβαίνω τα μωρομάντιλα. Είναι παντού, σε κάθε δωμάτιο, στο σαλόνι, στην τουαλέτα, στο αυτοκίνητο. Παντού έχουμε μωρομάντιλα, πραγματικά δεν προλαβαίνω να τα αγοράζω. Και αυτά ειδικά είναι υπέροχα, είναι πάρα πολύ βρεγμένα, δεν στεχνώνουν με τίποτα και έχουν και υπέροχη μυρωδιά. Δοκιμάστε τα, είναι τα Hope και έχουν 80 κομμάτια το κάθε ένα, δηλαδή 240 κομμάτια το κουτί ολόκληρο και τα τρία μαζί. Πήρα Rolly, χαρτομάντιλα για τα δωμάτια και πήρα και αυτά εδώ τα Fay που μου αρέσουν πάρα πολύ, συσκευασίες πάρα πολύ. Πήρα ένα ροζ και ένα πρασινούλι. Μου αρέσουν πάρα πολύ συσκευασίες, είναι πολύ χαριτωμένες για τα δωμάτια, είναι τέλειες. Λοιπόν, προχωράμε σε σουρωτή, είναι αεριούχο νερό, το οποίο έχει μυρωδιά. Αυτό το συγκεκριμένο το παίρνουμε συνέχεια, είναι με άρωμα λεμόνι. Τώρα όμως τον τελευταίο καιρό βλέπω και με άρωμα μαστίχα και τριαντάφυλλο, έτσι πήρα και το άρωμα μαστίχα, γιατί νομίζω το τριαντάφυλλο δεν θα μου άρεσε. Άρα πήραμε αυτόν εδώ που είναι το καινούργιο που έχω βγάλει με άρωμα μαστίχα, δεν το έχω δοκιμάσει, θα το δοκιμάσω και θα σας πω τι γίνεται με αυτήν τη γεύση. Το λεμόνι πάντως έχει έτσι εντελώς λίγο άρωμα, δηλαδή εντελώς λίγο το νιώθεις την ώρα που το πίνεις. Τώρα η μαστίχα νομίζω είναι πιο δυνατή μυρωδιά, έτσι δεν ξέρω
πώς θα είναι. Θα σας πω. Πήραμε ντομάτο χυμό, αυτό είναι εδώ. Πήραμε και σπαγκέτι, πήραμε τα σπαγκέτι, τα κανονικά, τα θρίαμπος, τα κανονικά σπαγκέτι. Και πήραμε και τα σπαγκέτι που είναι ολικής αλέσεως. Να σας πω κάτι, εγώ έτρωγα αυτά εδώ. Όταν έκανα διατροφή, δοκίμασα αυτά εδώ. Και πραγματικά τα βρήκα υπέροχα, πολύ πιο ωραία από τα κανονικά μακαρόνια. Δοκιμάστε τα, δεν θα χάσετε πραγματικά, είναι υπέροχα, υπέροχα. Μη σας παρασυρεί το γεγονός ότι είναι ολικής αλέσεως. Είναι πραγματικά πάρα πολύ γευστικά. Λοιπόν, και αν υπάρχει ένας άνθρωπος στον κόσμο που δεν του αρέσουν τα πράγματα για διατροφή, είμαι εγώ. Και όμως τα δοκίμασα και μ' άρεσαν πάρα πολύ. Λοιπόν, πήραμε, για να τελειώσουμε με τα ζυμαρικά, πήραμε και αυτά εδώ, κοχυλάκια, και αυτά είναι θρίαμβος. Αυτά περισσότερο τα τρώει ο Ανδρέας μας. Προχωράμε σε popcorn, σιταροπούλα, τσίτος, είναι υπέροχη γεύση τους, πραγματικά τα τρώω και αυτά εγώ. Δοκίμασα την πρώτη φορά γιατί έτρωγε ο Ανδρέας, όμως μου άρεσαν πάρα πολύ και δυστυχώς μάλλον μου άρεσαν πάρα πολύ και δυστυχώς πλέον όταν θα πάω στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσω, δεν λείπουν τα popcorn από το καλάθι μας. Τουλάχιστον δεν θα τρώμε τα πατατάκια τα κανονικά. Αυτά είναι πιο λίγα σε θερμίδες. Αυτό μου είχε πει η διατροφολόγος όταν πήγαινα. Τώρα δεν ξέρω αν εννοούσε αυτά που κάνουμε είναι πιο λίγα σε θερμίδες και αυτά που είναι έτοιμα έχουν περισσότερες. Δεν το γνωρίζω αυτό. Αν το γνωρίζετε, γράψτε μου κάτω στα σχόλια και τα δικά σας σχόλια για το συγκεκριμένο θέμα και για όποιον άλλο θέμα θέλετε. Λοιπόν, προχωράμε στο αγαπημένο μου ρύζι. Τίλτα, αυτόν εδώ. Είναι ρύζι μπασμάτι, είναι το αγαπημένο μου ρύζι, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω ρύζι με άλλον είδος, με άλλη μάρκα τέλος πάντων ρυζιού. Βγαίνει τέλειο, ακόμα και σε κάποιον που δεν έχει ξανακάνει ρύζι, θα του βγει τέλειο. Γιατί εγώ δεν έχω ιδιαίτερες γνώσεις στη μαγειρική, ναι μαγειρεύω και τα λοιπά, αλλά ειδικά με το ρύζι δεν τα πάω πολύ καλά. Όμως αυτό με βγάζει πάντα ασπροπρόσωπη. Λοιπόν, προχωράμε σε τόνους σε νερό. Του Ανδρέα του αρέσει πάρα πολύ ο τόνος σαλάτα και έτσι του παίρνω μικρά για να βάζει έναν στη σαλάτα του. Λατρεύει την τόνο σαλάτα. Αν και είναι μωρό μικρό και συνήθως τα παιδιά δεν τρώνε τον τόνο, εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει ο τόνος, μπορεί να φάω τόνο σαλάτα, αλλά πολύ σπάνια. Λοιπόν, άλπρο almond. Είναι γάλανα αμυγδάλου, η γνωστή μάρκα άλπρο. Αυτό. Πήραμε τα αγαπημένα δημητριακά του Ανδρέα, τα Oreo. Δεν τα έχω δοκιμάσει, θα ήθελα πάρα πολύ να τα δοκιμάσω. Είναι δημητριακά Oreo και έχουν και λευκά και σοκολατένια μέσα. Πέστε μου αν τα έχετε δοκιμάσει, θα τα δοκιμάσω και εγώ πολύ σύντομα. Πήραμε coconut milk, μήλο λέω. Γάλα καρύδας, αυτό το συγκεκριμένο το παίρνουμε για τα φαγητά που κάνουμε, δηλαδή όταν θα βάλεις γάλα καρύδας δεν θα πάρεις το συνηθισμένο που πίνουμε σαν στον καφέ μας, θα πάρεις αυτόν εδώ. Πήρα δύο, χρησιμοποίησε το έναν η Χριστίνα το μεσημέρι. Λοιπόν,
Κουλουρίτσα, κρυθάρι, με κρυθάρι, τσατσάκης, έτσι λέγονται τα αυτοπία αυτά. Είναι παραδοσιακά προϊόντα Κρήτης και είναι πραγματικά υπέροχη η γεύση. Έχω φέρει κοντά την κάμερα και δεν υπολογίζω πότε με βλέπετε και πότε όχι. Απολογούμε δεν με βλέπετε, θα προσπαθήσω να το βλέπω από εδώ και πέρα. Λοιπόν, είναι αυτά εδώ. Ως συνήθως τα βάζουμε στις σαλάτες μας. Λοιπόν, πήραμε ένα μαρουλάκι, δεν θα το βγάλω έξω τώρα. Πήραμε και εδώ μία ρόφα και έναν κόριανδρο. Μ' αρέσει πάρα πολύ η σαλάτα να έχει διάφορα λαχανικά. Λατρεύω τη σαλάτα την καλοκαιρινή που έχει την ντομάτα, έναν κουράκι, κρεμμύδι, δηλαδή τη γνωστή κριτική σαλάτα. Όμως και αυτή με τα διάφορα λαχανικά. Τέλεια είναι. Γενικά μου αρέσουν οι σαλάτες. Πήραμε πατατούλες φρέσκες. Πήραμε κρεμμυδάκια. Δεν τα λες και κρεμμυδάκια. Ολόκληρα κρεμμύδια είναι. Μ' αρέσουν τα μεγάλα κρεμμύδια γιατί δεν χρειάζεται να καθαρίζεις αρκετά για να κάνεις ένα φαγητό. Θα καθαρίσεις ένα μεγάλο κρεμμύδι και τελείωσε. Λοιπόν, πήραμε και εδώ, εγώ το λέω κραμπί, δεν ξέρω πώς το λέτε στην Ελλάδα, γράψτε μου και αυτόν κάτω, νομίζω είναι λάχανο, δεν γνωρίζω. Λοιπόν, πήραμε ντοματούλες, οι ντοματές και τα κουρακιά δεν ξέρω γιατί είναι τόσο ακριβά, δηλαδή στα 4 ευρώ με 5 το κιλό, πραγματικά, δηλαδή αγοράζεις κρέας. Είναι τραγικό πλέον η τιμή στα σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, πήραμε ντοματούλες και πήραμε και λίγα αγκουράκια. Εδώ πίσω δεν έχω κάτι άλλο. Έχουμε εδώ δύο συσκευασίες ζύρο. Δωδεκάδες. Πήρα δύο. Αυτές εδώ. Πήραμε αλάτι, θα μου πεις πόσο αλάτι πήρες. Κάθε μήνα περίπου, μπορεί και δύο μήνες, αλλάζω τις σαλατέρες, γιατί κάποτε το βάζουμε από πάνω στο φαγητό για να βάλουμε και πίζουν μέσα και νευριάζουν. Έτσι τα πετάω και αγοράζω άλλα. Παίρνω και μεγάλο για να το αλλάζω, αλλά παίρνω και μικρά γιατί μπορεί να έχουν λερωθεί, μπορεί να έχουν καταστραφεί. Τέλος πάντων, μου αρέσει να τα αλλάζω για να φαίνονται όλα καινούργια. Πήραμε και εδώ νεράκι, αγρός, εξάδα. Και εδώ πιο πίσω έχω μπουχάλα για το ψυγιάκι του νερού. Νομίζω αυτό ήταν το σούπερ μάρκετ haul μας. Εύχομαι να σας άρεσε. Λοιπόν, σας θυμίζω ξανά, κάντε την εγγραφούλα σας, πατήστε γι' αυτό το καμπανάκι για να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε βίντεο που ανεβάζω. Και γράψτε μου και στα σχόλια, μου αρέσει πάρα πολύ να τα λέμε στα σχόλια, πραγματικά απαντάω σε όλα. Αν δεν απαντήσω, είναι επειδή δεν βρήκα χρόνο, σίγουρα θα απαντήσω. Σας αφήνω πολλά φιλάκια μέχρι το επόμενο βίντεο. Γεια σας!